Για τρίτη συνεχή μέρα, οι δανειστές ανέβηκαν τα σκαλιά του Υπουργείου Οικονομικών με αντικείμενο συζήτησης εργασιακά, φορολογικά, θέματα ταμείων προνοίας και μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο πλαίσιο της 7ης αξιολόγησης εφαρμογής του Κυπριακού Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, οι δανειστές συζήτησαν πρώτα στο Υπουργείο Οικονομικών εργασιακά θέματα. Μπορούσε να γίνει νομοθετική ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες. Για να σταματήσουν κάθε λίγο αυτές οι αχρίαστες και αδικαιολόγητες απεργίες στα λιμάνια προς διεκδίκηση των ωφελημάτων τους και των μισθών τους από κάποιους οι οποίοι απολαμβάνουν υπερπρονόμια. Πρέπει επιτέλους το κράτος να αποκτήσει μέσα άμυνας απέναντι στην ασυδοσία κάποιων συντεχνιών οι οποίες αγνοώντας τις ανάγκες και τα καλώς νόμενα συμφέροντα του τόπου προβαίνουν σε απεργίες που καταστρέφουν την οικονομία. Ακολούθως, άλλο κλιμάκιο των δανειστών εξέτασε στους χώρους των δικαστηρίων με την υπηρεσία αφαιρεγγιότητας και τους αρμόδιους δικαστές και πρωτοκολλητές τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων στο πλαίσιο της εφαρμογής και της νομοθεσίας για την αφαιρεγγιότητα. Νωρίς το μεσημέρι, άλλο κλιμάκιο των δανειστών συναντήθηκε με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, με το οποίο συζητήθηκε ο τρόπος λειτουργίας του Συμβουλίου και ο εξυγχρονισμός της δημόσιας υπηρεσίας. Το κεφάλαιο και του μισθολογίου πέραν της μεταρρύθμισης της υπόλοιπης πρέπει να το κοιτάξουμε. Είναι καλά να τεθούν οι βάσεις ούτως ώστε να μην έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τα ίδια προβλήματα που είχαμε παλαιότερα, αυξήσεις που να μην έχουν σχέση με την παραγωγικότητα, πάνω από τις δυνατότητες της οικονομίας, που να δημιουργούν και προβλήματα και στην αγορά. Το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών συζητήθηκαν επίσης φορολογικά θέματα και αργότερα με το κτηματολόγιο το θέμα έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας, το οποίο σχετίζεται και με το νομοσχέδιο για τους εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας λόγω χρεών του επιχειρηματία ανάπτυξης γης, ο οποίος πώλησε το ακίνητο. Επισημαίνεται ότι η ουσιαστική αξιολόγηση της εφαρμογής του Κυπριακού Προγράμματος από τους επικεφαλείς των Διεθνών Δανειστών θα αρχίσει την επόμενη εβδομάδα.